τι νεότερο έχουμε στα Βρολούρ. Δώσε μας τις τελευταίες εξελίξεις της επικαιρότητας. Ναι, πάμε να δούμε λοιπόν τι συνέβη στη Ιωάννα που βρέθηκε ισορρός ενός άνδρα μέσα σε μια σακούλα σκουπιδιών. Αρχικά οι αρχές έκαναν λόγο για δολοφονία. Και μάλιστα ότι η δολοφονία πραγματοποιήθηκε κάπου αλλού και στη συνέχεια μετέφεραν τον άτυχο άνδρα στο σημείο όπου και βρέθηκε. Να πούμε ότι το κεφάλι και τα πόδια είχαν βρεθεί τυλιγμένα μέσα σε μία σακούλα σκουπιδιών. Στο ένα χέρι είχε βρεθεί τυλιγμένο ένα όπλο και στο άλλο χέρι είχαν βρεθεί τυλιγμένες χειροπέδες. Εν τέλει υπήρξε ανατροπή καθώς λίγο παρακάτω από τη σωρό βρέθηκε ένα σημείωμα το οποίο το είχε γράψει ο ίδιος ο 50χρονος και εξηγούσε ακριβώς πώς προχώρησε σε αυτή του την πράξη. Συγγνώμη, τυλίχθηκε μόνος του. Ναι, και όμως από ό,τι φαίνεται τύλιξε πρώτα τα πόδια, στη συνέχεια τύλιξε τη σακούλα στο κεφάλι, το όπλο στο χέρι και τις χειροπέδες από πριν και έβαλε το όπλο στο κρόταφο και έδωσε τέλος στη ζωή του. Μάλιστα να πούμε ότι συγκεκριμένος είχε ψυχολογικά προβλήματα όπως λένε συγγενείς του και είχε προσπαθήσει και στο παρελθόν με παρόμοιο τρόπο να δώσει τέλος στη ζωή του. Εγώ αφήσε με να έχω τις επιφυλάξεις μου. Αφήστε με να έχω τις επιφυλάξεις μου. Αν ήθελε να βάλει τέλος στη ζωή του, έπρεπε να κάνει όλα αυτά. Να δέσει τα πόδια, να δέσει τα χέρια, να έχει το όπλο στο ένα χέρι, να έχει χειροπέδες στο άλλο. Δεν μου κολλάει αυτό. Η αλήθεια είναι ότι και από τα πρώτα στοιχεία δεν φαινόταν ότι πρόκειται περί αυτό. Εντάξει, και επειδή βρέθηκε ένα σημείωμα και που ξέρουμε το γραφείο. Και ο ιατροδικαστής έγινε έλεγχος του γραφικού του χαρακτήρα, το έγραψε ο ίδιος. Όχι, αλλά εγώ ιατροδικαστής. Ξέρουμε αν το έγραψε κάτω από την απειλή όπλου. Α, η αλήθεια είναι ότι αυτά είναι λεπτομέρειες τώρα που δεν είναι. Αυτές είναι οι λεπτομέρειες οι βασικές. Εγώ συμφωνώ μαζί σας. Αυτές είναι οι λεπτομέρειες οι οποίες θα ρίξουν φως σε αυτή την πολύ περίεργη υπόθεση. Θα ψάξουν και τις κάμερες για να δουν αν έφτασε μόνο στο σημείο, αν υπήρχε κάποιος άλλος, θα γίνει έρευνα. Απλά και από τόσο είπε ο ιατροδικαστής φαίνεται ότι πρόκειται για αυτοκτονία. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι είναι πολύ περίεργο. Είναι πολλές οι ενέργειες για κάποιον που έχει την ψυχολογία του θανάτου, όλα αυτά που έχουν ανεβρεθεί. Ενδεχομένως να υπάρχει εμπλοκή και άλλων ατόμων. Εγώ συμφωνώ με τον κύριο Καμπούρη. Πάντως, να πούμε ότι η εγκληματικότητα χτυπάει κόκκινο στη χώρα. Οι πολίτες ζουν μόνιμα σε μία ανασφάλεια, ζουν κάτω από καθεστώς τρόμο. Έχουμε κάθε μέρα και φουλ στο αστυνομικό δελτίο ειδήσεων. Από εγκληματικότητα, σφαγές, δολοφονίες, μαχαιρώματα, πιστολιές, ληστείες, κακοποιήσεις, βιασμούς. Αυτή την Ελλάδα έτσι έχουμε μετατρέψει. Αυτή την Ελλάδα θέλουμε, εμείς δεν θέλουμε έτσι την Ελλάδα μας. Εμείς δεν θέλουμε έτσι την Ελλάδα μας. Την έχουν μετατρέψει τη χώρα να μην πω σε τι. Η Ελλάδα δεν ήταν έτσι. Δεν ήταν έτσι η χώρα μας. Δεν ήταν έτσι η χώρα μας. Τι να σας πω, δηλαδή το ένα έγκλημα μετά το άλλο. Δεν προλαβαίνεις. Την ημέρα θες περισσότερες από 24 ώρες δεν σου φτάνουν για να μεταδίδεις όλο το αστυνομικό ρεπορτάζ.